Καλημέρα και καλό τρίμερο σε όσους θα ξεκινήσουν σήμερα να κάνουν ένα τρίμερο για την 25η Μαρτίου. Τι κάνετε, παιδιά, εσείς? Καλά να περάσετε, παιδιά. Εμείς θα είμαστε. Εμείς τι κάνουμε? Εσείς τι κάνετε? Εμείς εδώ θα είμαστε. Και εμείς εδώ θα είμαστε σήμερα. Έχουμε να τελειώσουμε το βομβάκι μετά από τόσο καιρό. Έχουμε δύο πολύ μεγάλα χωράφια, βέβαια, αλλά είναι τα. Πόσο έχετε, ποιο? Έχουμε το. Ποιο έχετε, γιατί δεν βλέπουμε τίποτα στο χάρτη. Είναι το 26 και το 14, είναι δίπλα-δίπλα. 26 και 14. Ναι, ναι, είναι δίπλα-δίπλα. Δεν τα βλέπω. Α, 26 και 14. Ναι, εκεί κάτι είναι... καλαμπόκεμα, δεν κάνω λάθος, που είναι δίπλα στο δικό μας, ε. Καλαμπόκεμα, δεν έχω. Είχαμε πάει την πρώτη φορά καλαμπόκεμα. Το βγάλαμε. Σήμερα το έχετε. Ή δικό μας είναι όλο εκείνο το χωράφι. Δικό σας είναι, δικό. Εμείς δεν έχουμε καλαμπόκεμα. Όλο. Καλαμπόκεμα την προηγούμενη φορά. Ναι, 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 ναι. Α, τότε θα είναι όλο δικό μας κοστί που λέγαμε που κατεβαίναμε την άλλη φορά. Ακριβώς. Να πούμε μια καλησπέρα στις παιχτούρες. Ακριβώς. Τον Κωστή. Μας βλέπουν, ελπίζουμε να είναι όλοι καλά. Για πες, Κωστή. Ναι, ήταν δίπλα. Ήταν δίπλα στο δικό μας. Ήτανε. Μπορεί τώρα... να ήταν τόσο μεγάλο το δικό μας. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Έχω να στάξω λίγο. Ο Άιρογκεν βάφει το μαλλί, τι κάνει. Δεν βάφει το μαλλί. Το ξάνισε λίγο. Το ξάνισε λίγο. Έχει μπλέκε τώρα, συντράβα δουλειά σου. Δεν ξέρει ποιο χωράφι έχει πάρει. Κακομίρι. Ξέρω. Καλά σου είναι, καλά σου είναι, καλά σου είναι. Λοιπόν, να σα πω ένα ανέκδοτο και να φύγουμε. Άντε, ρίχτω. Έτσι, για να πάει καλά η μέρα, ρε. Για να ακούσετε κι εσεί κανένα, γιατί εμεί λέμε όλη μέρα μέσα. Άμα είναι κρύο, να μπορώ να φέρω την κουβέρτα του Ράφα. Όχι, δεν είναι κρύο. Καλά, θα το κρίνω εγώ, είπαμε. Ένας φίλος έχει μπλέξει με μια τραπεζικό. Το κάνει ό,τι θέλει. Να πάμε για κανένα ποτάκι απόψε, Κώστα. Δεν ξέρω. Ό,τι πει η Μαρία. Ό,τι πει. Ό,τι πει. Ωραία. Ρίχτε τώρα το σερβερ. Μπαν. Λοιπόν, μπαν. Τρέξτε. Πάμε στο κανάλι μας. Ελάτε εδώ περπατώντας. Τι έχουμε εδώ. Καλαμπόκι. Καλησπέρα, παλικάρια μου. Τι κάνετε, πού είναι. Ο Στήσης που πήγε. Ήταν εδώ στο καλαμπόκι. Α, είσαι πίσω μου. Καλέ, τι πλέον. Καλέ. Εδώ σε βλέπω τώρα, σίδα ρε. Α, λέω και εγώ ακόμα ψάχνει. Σίδα. Θέλω να δω το καλαμπόκι εδώ, Μιχαλάρα. Έχουμε 5, νούμερο 5 καλαμπόκι. Δύο καλαμπόκι. Έχουμε το 7 καλαμπόκι. Πω, το 7 είναι και τεράστιο. Ωραία, ωραία πράγματα. Το δικό μας ήταν μόνο Κωστή, απλά το άλλο είναι ό,τι έχουν βάλει. Ή σόργουμ. Λίντερ, να ξεκινήσω με την κομπίνα. Τι λες? Να δούμε, Μιχαλάρα, κάτσε να δούμε και τι άλλα χωράφια έχουμε. Έχουμε αυτά τα δύο καλαμπόκια. 7-5. 7-5. Μετά, τι άλλο παίζει σε Ready to Harvest τώρα σε εμάς? Μέχρι Ready to Harvest έχουμε τις πατάτες, το 4. Είναι έτοιμο. Άμα είναι, Μιχαλάρα, πας κάνεις πατάτες εσύ. Να μην κάνω πάλι πατάτες, γιατί είχα κάνει ξανά πατάτες. Ωραία, μέχρι να τα δεις, σου κάνω service κομπίνα, βάζω καύσιμα για την άδεια. Φτιάξεσαι ότι γουστάρεις. Φτιάχνω όλα να είναι ready και τα βλέπουμε μετά τι κάνει ο καθένας. Τέλεια, τέλεια. Κάτσε να πάω και κοντά στο χωράφι με τις πατάτες, να είμαστε σίγουροι, Μιχάλη. Ναι, για ρίξε ναι. Μάτια. Remove foliage είναι οι πατάτες, οπότε και άλλες πατάτες. Ωραία. Και τις άλλες που είχαμε μαζέψει. Εργαλείο, ναι, άμα ξέραμε έτσι. Ναι. Για μία μέρα θα το κρατάγαμε. Δεν πειράζει. Ναι, ναι. Θα αναλαμβάνει 20 που ξέρει ποια είναι τα μηχανήματα που τα πήρε. Μπαμ, μπαμ. Ναι, εννοείται. Ωραία, φτιάξε τα δικιά σου και θα πάω εγώ να τα κάνω, μα είναι. Ναι, Μιχαλάρα, κάνε εσύ πατάτα σήμερα, εκτός αν θέλει ο Κωστής. Ό,τι θέλετε. Μοιράστε τη δουλειά, μοιράστε. Άμε. Μοιράστε. Άσε να την κάνω λοιπόν. Εγώ την πατάτα, που να μπεις εσύ στις παραγωγές, Μιχάλη. Ας τον ξεκινήσω, Μιχάλης, πρώτα, γιατί είναι από τις παραγωγές full συνέχεια. Και μπαίνεις εσύ μετά. Δεν έχω θέμα, δεν έχω θέμα, παιδιά. Όχι, έχεις. Όλα εγώ, μάλλον, όλα δεν σήμερα. Έχει, δεν έχει. Έχει, ό,τι θέλω εγώ κάνω σήμερα. Όπα. Να το ναι. Σκληρός. Σας φέρνω λοιπόν, την εγώ ρίχνω στο γρασίδι που είχα αφήσει το φέντ κάτω. Δεύτερη στρώση λίπασμα, γιατί δεν είχα προλάβει. Το ένα από τα δύο, το άλλο το είχα προλάβει. Οπότε περιμένουμε τώρα τα γρασίδια και τα ξανακουρέψουμε πάλι όταν χρειαστεί. Ωραία. Να τελειώσουμε όμως με αυτό εδώ πέρα, να μην έχουμε θέματα. Ωραία. Τι κάνετε εσείς, παλικάρια μου? Εγώ σου φέρνω την κομπίνα. Την έχω ετοιμάσει, καύσιμα, σέρβις, τα πάντα είναι full. Τι κάνετε όμως, λέω εγώ. Εγώ οδηγάω, έρχομαι. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά είμαστε. Καλά είστε. Καλά. Εδώ κάποιος έχει πατήσει λίγο ένα χωράφι δικό μας. Λίπλες αγγιλάδες. Ποιος ήταν αυτός? Λοιπόν, πρέπει να γεμίσουμε παραγωγές. Πέλετ. Τα αυγά, τα άλλα, τι θέλει αυγά. Δεν θα έχουμε και τόσο θέμα, απλά... Θα βάλουμε, βέβαια. Πιο πολύ το πέλετ.
Είπα να ξεκινήσω εγώ να βάλουμε και τα δημητριακά μας, να γίνει πανικό σήμερα. Πρέπει να προχωρήσουμε. Λοιπόν, αφήνω το φεντάκι εδώ πέρα. Έχει λείπασμα πίσω. Άμα του θελήσει κάποιο για κάποια δουλίτσα. Ψέκασε εκεί, είσαι κομπλέ. Εκεί ναι, τα έχω κάνει τα γρασίδια. Λοιπόν, και να τα δούμε δύο, τα γρασίδια μας είναι όλα κομπλέ, ναι. Πρέπει να έχει και γρασίδια για fertilizer στο shop κοντά από πίσω. Το οικόπεδο κοντά. Όχι, ναι, τα είχα κάνει. Έχει κάνει, εντάξει. Το είχα κάνει στο προηγούμενο. Το μόνο που θέλει δεύτερη στρώση λείπασμα είναι εδώ το 15. Σε εμάς. Και θέλει σπορά το άλλο που δεν είχαμε προλάβει, Μιχάλη. Ποιο ήταν, το 20 κάτι που είχαμε θερήσει το προηγούμενο. Και πλό πρέπει δεξιά, να θέλει. Το 25. Α, όχι. Είναι πλό, είναι πλό. Είναι δύο στρώση λείπασμα. Μόνο φύτεμα θέλει εκείνο. Να κανονίσουμε τι γουστάρουμε να βάλουμε και το πετάμε. Ωραία, η κομπίνα είναι στη θέση της. Πάω να πάρω εγώ το πατατάνικο. Ωραία. Ωραία, Μιχαλάρα μου. Εγώ παίρνω τρελεράκι με το κλάσ. Μιας και έχω βάλει και τη στολή μου να το πάρω και το τραχτεράκι μου. Κατεβαίνω κάτω. Πού το έχεις πάει, σε ποιο χωράφι πρώτα, στο μαγαζί? Στο 5. Πες μέσα να το δεις μπροστά σου. Μπροστά στο χωράφι το έχω. Στο μαγαζιού. Όχι, να κατεβάσω το τρέλερ. Είμαι με το τρέλερ γι' αυτό. Ξεκινάω κι εγώ. Μιχαλάρα, έχεις φτάσει? Ναι, μπήκα, πέρα στο χωράφι. Αυτό το μηχάνημα να ξέρεις είναι ότι καλύτερο έχει πάρει ο Κωστής. Μερικά πατάτες. Πατάτες, ναι. Ξεκίναμε τα γρασίδια, Κωστή. Α. Έχουμε δύο γρασίδια. Ή και τις παραγωγές. Να βάλουμε παραγωγές, ρε, γι' αυτό το έλεγα. Ναι, έκανε λίγο τις παραγωγές και μετά. Ναι. Μετά έλα γρασιδάκι. Να το καλαμπόκι, έλα πάμε. Παλικάρια μου μόλις μπήκα. Για πάμε λίγο, ταπ. Καλό είναι, και καλό. Είναι και τα δημητριακά. Ναι, φαίνεται πολύ καλό. Ανοίξω την πισταριά να πετάξουμε δυο μέσα. Ναι, μα. Πες μου, έχουν ξεραθύρια αυτά, έπρεπε να τα κόψουμε χλωρά. Έχουμε ένα άλλο χωράφι μου φαίνεται. Ή δεν έχουμε. Δεν πρέπει να έχουμε, όχι. Καλά από εκεί δύο. Καλά από εκεί. Αυτά τα δύο είναι. Έχουμε και ένα που είναι... Ένα ακόμα δεν είναι. Ναι, που δεν είναι έτοιμο. Ναι, εκείνο μπορεί να πάει για silent, αν θέλετε, ή κάτι άλλο. Όχι silent, θα το κρατήσουμε για τέτοιο. Κάτσε να δούμε πώς θα βγάλουμε σήμερα. Μπορούμε να το κόψουμε για silent, ναι. Ναι. Αν μπορούμε να κόψουμε δύο καλαμπουκάκια που λέει ο Κωστής, να πετάξουμε στα κάρβουνα να γίνει λίγο πανικό. Αλατάκι εκεί. Το καλύτερο φαγητό. Λίγο φούτυρο. Εγώ αλατάκι σκέτο. Μπόλικο όμως. Να ρίξει αλάτ, να πάνε και υπόλοιπα. Ναι, να λιτσάξει. Ναι, πω, ό,τι καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο από το καλαμπόκι ψητό. Τι βραστάκια ιδίε. Άμα δεν μπει κάρβουνα, πάρει καρβουνίλα. Ναι. Λένε και βραστό, ωραίο. Τι λέει ρε! Μία σειρά έβγαλε 4.500. Τρώμα τι έβγαλε για το καλαμπόκι. Και εγώ ρε λέει τι έγινε. Για το βραστό. Τι λέει. Ω, βγάζει μπόλικο ρε. Γι' αυτό το βάλαμε. Ναι. Καμία σχέση με τα λιοσπορά, τίποτα δεν είχαν βγάλει. Ναι. Άλλο αυτό. Λοιπόν, Κωστή, Μιχάλη, είναι δίπλα μου δύο τύποι που δέχτηκαν επίθεση από Καρχαρία και μένα με έχει στήσει η κοπέλα μου. 2.5 και εγώ περιμένω. Πω. Τρελέ. Πω. Παναγιά μου, έχει έρθει προετοιμασμένος για όλα. Ήρθε ζεστός, μας. Είστε ζεστός. Κάνεις κόκα, σε γενικές γραμμές. Τώρα παίξε μπάλα silent, θα ανοίξει τόσο πολύ. Ναι, κλειστό ήταν. Θέλετε το άλλο καλαμποκάκι, γιατί θα βγάλουμε μπόλικο εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Να το κάνουμε σήμερα, άμα δεν είναι και αυτό ready to harvest για silent. Για τσαφ. Τσαφ, ναι, για silent, κατευθείαν στην παραγωγή. Γιατί εδώ έχω βγάλει headline, δεν έχω κάνει ακόμα και γεμίσει κομπίνα. Είναι μεγάλο το χωράφι αυτό και έχουμε και το άλλο που είναι τεράστιο. Εγώ συμφωνώ να πάει πάρα πολύ σαν ναι. Εδώ θα βγάλουμε 80.000 πιστεύω. Έλα ρε. Ναι ρε. Όλο το καλαμπόκι σίγουρα. Καλό. Τώρα μα βγάλαμε 10.000 εδώ τώρα μου ούτε ένα headline μου έχει μείνει το ένα το πλαγιαστό. Φαντάσου. Και το άλλο το τεράστιο. Θα ξεφέρω την τραχτεράρα κάτω. Αγόρασα μια Sony LCD MILF. Τι MILF ρε, 40 ρε. MILF. Αυτό ήταν καλό.
Ελεϊνόητα. Σαραντάρα. Πω πω. Άτμισα ένα πολύ παλιό ηλεκτρονικό τσιγάρο που βρήκα στο συρτάρι μου. Ήταν παλιατζούρα. Παλιατζούρα. Έχω έρθει προετοιμασμένος με αρκετά. Έχεις έρθει, μιλάμε τώρα. Γραμμένα τα έχεις. Χιονοθύελα, χιονοθύελα. Όλοι ωραίοι είναι πιασμένοι. Να, εγώ ας πούμε από χτες έχω τη μέση μου. Ξέρω πολλές ξένες γλώσσες. Γενικά είμαι πολύ γλωσσόφιλος. Παιχτούρες μου, πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε και πολύ λίγο να δούμε και πόσα λεφτά θα έχουμε μέχρι να τελειώσουμε το timelapse, ε. Θα μπούμε 11 εκατομμύρια. Γιατί είμαστε 300.000 κοντά. Θα προσπαθήσω. Ηλία, πρέπει να βγάλουμε digested από τον podcast, φουλάρουμε με silence, με όλα από τις αγγελάδες, slayer και τέτοια. Βάζω. Οπότε πρέπει να βγάλουμε χρήμα σήμερα. Και από πέλε, άμα πουληθεί μαγιονέζες και τέτοια, εντάξει, τα πτάσαμε πιστεύω, τα 300. Και άμα πάμε να κάνουμε και τσαφ και το άλλο του καλαμπόκι, τέλος. Αυτό ήταν. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Να δούμε και τα ρούχα. Οπότε τα λέμε. Ναι. Και τα ρούχα. Άστο, κάτσε εδώ τα ρούχα. Άμα είναι σήμερα. Μάιος, μάμι είναι. Ή Μάιος ή Απρίλιος. Μάρτιος είναι 19. Πόσο. 19.134. Στο Country Market. Έχουμε και άλλο χωράφι. Έχουμε και το 17. Το Barley που δεν είχε φυτέψει λίγο την άκρη ο Κωστής. Και αυτό έτοιμο είναι. Ναι. Πάλτε έναν εργάτη μετά εκεί. Όχι, ναι, ρε. Όχι, ρε, σιγά. Θα τα προλάβουμε. Όχι, μωρέ. Θα τα προλάβουμε, άνετα. Κομπίνε είναι καλή, γιατί. Θα ασχοληθεί απλά ένας με κομπίνες σήμερα. Και πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε το άλλο του καλαμπόκι το 24, γιατί στο επόμενο θα είναι έτοιμο. My secret combination σήμερα, πάμε. My secret combination is a mystery for you. Πήγαμε. What you run from? Where would you hide? You're shying from the pain, hoping it will never come back again. You try and try anew, 'cause life is always knocking you. Αποξήριους! Μιχαλάρα, πού είσαι, αγόρι? Δες τη ζούχο εδώ.
Θα κατέβεις 100. Ω, 28.000 από μαγιονέζα και κοντεύουμε στα 11 εκατομμύρια. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους μας ότι εδώ αυτό το κουτί είναι το Golden Sale της σειράς. Έχω το ρούχα. Το κουτί της Πανδωράς. Για να δω. Πόσα έχει. 18.000. 18.000. Αμέ. Όπα, Μιχάλη, το έχεις πλαγιάσει σε δύο ρόδες πάει. Ναι, ναι. Κοίτα τι κολπάκια κάνω εδώ. Τι κολπό. Κόλπο. Ίσκιος το ρε. Κοίτα. Ίσκιος το. Και πας το πουλήσεις, να πούμε, εκεί που είναι το πράσινο το στίγμα, εκεί θα πάει ο Μιχαλάρας. Κάνω τρι μάρκετ. Βρήκαμε ένα μαγαζάκι, ναι, που το αγοράζει σε καλή τιμή. Ναι, ναι. Είναι Louis Vuitton. Είναι Louis Vuitton. Louis Vuitton είναι. Ναι, Μιχαλάρα, αυτό εδώ πέρα είναι. Ωραία, αυτό για το πάμε λίγο tap-tap. Ω, πω, πω. Κάτσε να τελειώσει λίγο αυτό που πουλάει. Κάτσε, κάτσε. Για να το πάρουμε ένα... Μόνο του. Και έχει 19.000. 19.000 στα 18.000. 18.000 λίτρα. Πάμε. Και είναι 19.000 στα 1.000 λίτρα. Ναι, για τράβα. Άνοιξε πορτάκι. Ω! Βάζει πολύ, ε! Βάζει, βάζει. Έχει άλλα. Έχει άλλα. Ναι. Βάλε, βάλε. 348.000. Τι έκανες παιχτούρα. Καλό ήταν, ε! Αυτό ήταν, φίλε, το Golden Sale, το είπα. Oh. Οι προβατάρες φάγαν πολύ, αλλά... Μπράβο. Τι φάγανε, μωρέ, γρασιδάκι φάγανε. Μήνες τρώνε τα ρημάδια μας, έχω ρημάξει. Ναι, ναι, πω, τι ήταν αυτό τώρα, 18.000. Αυτό ήταν τρελό sale, τρελό sale. Κλώδος συνεχίζει, κι άλλο. Ναι, τώρα θα πάω να πάρω όλο το μαλλί, να το μεταφέρω, να ξανασυνεχίσει. Ναι, ναι, ναι. Το φάμπρικα τι λένε οι φίλοι μας γι' αυτό, τι λένε οι φίλοι μας γι' αυτό. Αυτό να μας πούνε πώς τους φάνηκε. Ήταν γερό χτύπημα για την αντίπαλη ομάδα. Λοιπόν, φάμπρικ δεν έχουμε καθόλου, ε. Τα close 831. Έχει σταματήσει η παραγωγή γιατί δεν έχει και φάμπρικ, λέει. Μαλλί θα βάλουμε από το... Ναι. Μαλλί θέλει μάλλον, ναι, για να κάνει φάμπρικ. Μαλλί της γριάς. Και έβγαλε και πρίμου ποτέτο, έχει και βγάλει και τσουμάκι. Και του γέρου θα βάλω εγώ τώρα, πρώτα την τιμή. Λοιπόν, grapes πόσα έχουμε. Grape, 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 πού το. Έχουμε. 2.000 μέσα. Και έχει φορτώσει και μέσα στο... storage, έτσι δεν είναι. Grapes. Ναι ρε, σταφίδες, raisins, grapes. Ένα κυβότιο να έχει μέσα στο storage, δεν έχει πολύ. Δύο. Ένα, δύο. Δύο, άρα... Ναι, δύο. Άρα... Θα έχουμε βάλει να κάνει distribute εδώ μέσα. Raisins έχει 32.000, ναι, εδώ μέσα. Τα έχουμε κάνει να είναι distribute μέσα στο εργοστάσιο. Ωραία. Οπότε έχουμε για σταφίδα για τα δημητριακά μας. Τώρα θα φέρω και το καλαμπόκι. Το φέρνω όπως είμαι τώρα, για να διάσει λίγο, για να φρενάρει, γιατί δεν φρενάρει και το class. 53.000 είναι το πρώτο. Και ακόμα δεν έχω κάνει τίποτα. Ένα headline έχω κάνει και μια κατεβασιά ακόμα στο μεγάλο το 7. Έχει πολύ ακόμα καλαμπόκι. Πολύ δουλειά εκεί, ναι. Αναλαμβάνω εγώ παπουτσώσικα, πουλήματα. Μεταφορά γουλ. Ναι, ό,τι προλάβουμε τώρα, σπορές τέτοια κάνουμε και στο επόμενο. Να κάνουμε τα θερίσματα. Ναι, μπράβο, έχουμε μπράβο, πολλή δουλειά. Στο επόμενο αρχίζουμε να κάνουμε σπορές. Δεν πειράζει, ας μείνουμε και ένα μήνα πίσω. Δεν έγινε και κάτι τώρα. Αδειάζω 53.000 μέσα. Το καλαμπόκι μπορούμε να το κάνουμε κάτι άλλο. Όχι, μόνο σιρίαλ είναι. Σιρίαλ. Ωραία, σηκώθηκε το τέτοιο. Είχε καθίσει, ρε, οι ρόδες. Άδειαζε και σηκώνονταν το τρέλερ πίσω. Λοιπόν, παλικάρια, έχουμε μέσα. Μισό να σας πω τι έχουμε τώρα μέσα. Oat 45.000. Καλαμπόκι 53. Resin 32. 7.000 μέλι. Είναι όλα τα υλικά για το cereal. Πάμε να γίνει πανικός τώρα. Δίνει καλά λεφτά και το cereal. Δίνει ωραία λεφτά. Έχει καλά. Κάνει καλά λεφτά. Να δούμε και τι τιμή παίζει. Cereal. 5.000. Πέρα που εδώ σε εμάς, ρε. Αυτό ναι, σου λέω, ρε. Το biogas. Τι κάνει, το φακό κάθεται τίποτα. Και ψάχνει, βλέπει παλέτες. Τι κάνει ο τρελός. Ρε, πρέπει να δαν τα λεφτά και να τρελαθήκαν. Σου λέει, τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Αλήθεια τώρα. Είμαι σίγουρος. Δεν είναι τυχαίο. Πουλάει, επειδή είναι πιο ακριβά. Σας το έχω ξαναπεί, εγώ θυμάστε. Ναι, ναι, στο ράφι είναι πιο ακριβά και είναι δεκάτρο. Μιχάλη, 4-800 τα cereal. Τα 1000 λίτρα. Πολύ καλά. Και αυτά θα έχουμε μπόλικο να τα βγάλουμε.
Είναι λίγο σαν παραγωγή, βγάζει λίγο, αλλιώς πάει μπούμια. Αργήσαμε λίγο να βρούμε τις φόρμουλες, τώρα όμως δεν μας πιάνει κανείς, πιστεύω. Ναι, ναι. Ναι ρε, μα έχουμε πολύ ακόμα, πολύ δρόμο. Να ανησυχείς. Λοιπόν, 207.000 τσαφ. Oh, damn. Πόσο, καλό. 207.000. Ναι, καλό. Πολύ καλό, να και το save, ήρθε. Πολύ καλό το 207.000 τσαφ. Καλό, ε. Εγώ, παιδιά, έχω εδώ 5-6 σειρές ακόμα καλαμπόκι. Οπότε, πιστεύω άλλα 30-40 χιλιάδες, 35 σίγουρα. Υπάρχει ένα απότομα και δεν ξέρω τι είναι, λέει. Να πας να σε κοιτάξει ένας γιατί τρως. Γιατί οι ποιητές δεν έχουν όχημα? Γιατί είναι πεζοί. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ πάω να συνεχίσω το timelapse μετά τη διακοπή για τα πουλήματα του Μιχάλη. Να τελειώσουμε εδώ με αυτό, γιατί έχουμε κι άλλο ένα χωράφι το ακριβώς δίπλα, το 17, με barley κι αυτό. Αυτό το πάμε για αλεύρι, barley floor. Να βγάλουμε και pig food, έτσι. Ωραία, πήγαμε παλικάρια. Τέλος εδώ το καλαμπόκι. Έφαγα δύο χωράφια εγώ. Ωραία ήτανε. Ναι ρε. Λοιπόν, έχουμε τώρα το 7 harvested, το 5 harvested, το 24 harvested, το 4 harvested, το 25 δεν έχει φυτευτεί, το 17 δεν έχει γίνει harvest, θα γίνει harvest τώρα και αυτό. Οπότε θα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 χωράφια να φυτέψουμε στο επόμενο, γιατί τώρα δεν θα προλάβουμε, βλέπω. Ό,τι προλάβουμε. Πρέπει να προλάβουμε, λέγαμε τα παιδιά που ήμασταν εκτός timelapse, να πούμε στις παιχτούρες. Λέγαμε να φυτέψουμε αυτό που πατάω τώρα, το 7, σόγια, που είναι μεγάλο χωράφι να μας βγάλει αρκετή. Το άλλο το 17, που είναι σχετικά μεγάλο χωραφάκι, να το παίζαμε κάτι σε καλαμπόκι για να το κάνουμε τσαφ. Ανέκδοτο. Ο Ομ θα γινόταν σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Αλλά τον έφαγαν τα κυκλώματα. Τον Ομ. Αυτό πρέπει να... Τον Ομ, ναι. Αχ, φυσική. Ναι, το πιάσα. Τον φάγαν τα κυκλώματα. Ξέρεις, η χειρότερη τροφή για αγώνα δρόμου είναι το κάστανο. Γιατί δεν τρέχει. Τι δεν τρέχει. Δεν τρέχει κάστανο. Να πούμε στην παιδιά ότι πουλάμε και τα φραγκόσικα εδώ πέρα. Πουλάμε φραγκόσικα, πουλάμε τα πάντα ό,τι έχουμε στις παραγωγές. Κοντεύουμε να φτάσουμε και τα 12 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σήμερα. Πρέπει να βρούμε κάτι πολύ καλό να πουλήσουμε. Θα πουσάρουμε. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Είμαι ζαχαροπλάστης, λέει, και κάνω εξαγωγή μπαμπάδες στην Αυστραλία. Πού είναι το πρόβλημα? Ότι μέχρι να φτάσουν γίνονται παππούδες, λέει. Τα φορτώματα του Κωστή. Θα να αλλάξω κεφαλή εγώ, να κατέβω κάτω. Έχω το κλάσ λίγο μέσα. Κωστή, άμα σε ενοχλεί, είναι στη μέση. Θα έρθω να το πάρω μέχρι να πάσεις, να φτάσεις εκεί. Άμα σε ενοχλεί, πούλα το Κωστή. Ναι.
Έχετε καλλιτικές κρεμές. Βεβαίως, και είναι όλες φυτικές με φρούτα και λαχανικά. Είναι ό,τι πρέπει για όλες τις επιδερμίδες. Να τις φάω θέλω, βάλε 3 κιλά. Μου είπε να χωρίσουμε γιατί λέει νιώθεις φυλακισμένη σε αυτή τη σχέση. Και εσύ τι της είπες, δεν πρόλαβα. Τελείωσε το επισκεπτήριο λέει. Γουτσιπ. Τι έχει. Θέλω οι φίλοι σου στο κανάλι να σπάσουν το like γι' αυτό. Αυτό, ναι. Έρχεται, πάρτε το. Τι έχει ρε Κωστή. Με την κομπίνα το είχα παρκάρει. 99.000. Ω, καλό πολύ ήταν. Δυνατό. Πολύ δυνατό, 100.000. Χαρά. Και φτάσαμε 200.000 πριν το 12. Είχε γυρίσει λίγο το τέτοιο ρε Κωστή, το Μαρκούτσι. Και δεν μπορούσα να κοτσάρω, την έβγαλα λίγο πίσω. Εντάξει. Πού είναι ο φίλος μου ο Κωστής. Εγώ. Πού είναι ρε, νάτος. Κωστή. Κωστή. Α, να τον Κωστή. Πού είσαι αγόρι. Ρίξτε και lime, θέλει και lime. Ναι, αγόρι μου. Α, κοίτα τι ώρα που φαίνεται τώρα με το καλαμπόκι. Φαίνεται ακριβώς που ρίχνεις. Α, ναι. Γιατί μαυρίζει όλο, ενώ ήταν πριν κίτρινο, το πριονίδι. Ωραίο. Ρίξτε και lime μετά, να σε πόπα. Ναι. Άρα δεν έχω κάνει μία κατεβασιά έκανα, ούτε χέτλαν πάλι, γέμισε 11.000. Κάτσε πρέπει να φέρω κομπίνα, τέτοιο να γιάσω. Οπότε κατεβάζω την glass. Κάτσε να δοκιμάζω. Με το τέτοιο, το trailer κάτω. Το καλαμπόκι και αυτό το αδειάζω μέσα στην παραγωγή με το... το serial. Ναι, τη μεγάλη, ναι. Το γρασίδι και να το μαζέψουμε στο επόμενο επεισόδιο μας πειράζει. Τώρα έχει κουρευτεί. Το ένα. Να μεγαλώνει το άλλο το από μέσα. Ναι, να μεγαλώνει το άλλο από μέσα. Το μαζεύουμε στο επόμενο, να πούμε. Ναι, fertilizer θα ρίξουμε. Ναι, μην ξεχαστούμε. Το αφήνουμε το μπάλιασμα για το επόμενο επεισόδιο, μα είναι. Ναι. Μην τρως τα λεφτά σου. Δεν τα έφαγα. Τι τα έκανες. Τα ήπια, λέει. Τα ήπια. I would like two of these, please. Τα σου. Sorry. Αυτά τα στρόγγυλα. Yes. Να τα τυλίξω ή για εδώ. Sorry. Soon να stay or soon να go. Soon να stay or soon να go. Τα ελάφια το ξέρεις ότι δεν ζευγαρώνουν ποτέ με τράγους. Γιατί το αποτέλεσμα θα ήταν τραγελαφικό. Τον Κωστή δύναμη. Θυμάστε ένα ανέκδοτο που πήγα να σας πω στο προηγούμενο επεισόδιο και δεν βγάλαμε νόημα με την προβατίνα και με αυτά. Α, που ήταν. Ναι, τι. Ναι. Κάτι σου είπε, δεν ήταν γραμμένο. Το ναι. Και έβγαλε νόημα. Δεν το είχα πάει καλά την προηγούμενη φορά εγώ. Α, okay. Να σου πω κάτι, Λένα μου. Ναι, Κώστα μου. Είμαι πολύ αγχωμένος. Πώς να σου το πω. Ηρέμησε και πες το μου. Ντρέπομαι, αλλά θα σου το πω. Είμαι παρθένος, λέει. Δεν έχω ξαναπάει με γυναίκα. Σε όλους συμβαίνει. Τι σου αρέσει πιο πολύ. Η προβατίνα, λέει. Να τρώει προβατίνα. Ναι ρε. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε με το 7 να τους πήρε η σόγια. Τα άλλα τα χωράφια δεν ασχολούμαστε τίποτα γιατί εδώ πρέπει να μαζέψουμε τις μπάλες στο άχυρο πρώτα. Οι αγελάδες πρώτα. Οι αγελάδες, να ταΐσουν τις αγελάδες για να βγάζουν σλέρι, γάλα, τέτοια. Θα προλάβω, 5.30, 6.30, άνετα, 7.30. Θα το κάνω ρε, πόσο είμαι εδώ, κάνα 10 λεπτά, ούτε. Για 50.000, παιδιά, φτάνουμε 12. Ναι, καλημέρα σας. Έχω έρθει για την αγγελία. Προσόντα, ποινικολόγος, δικηγόρος, παρείο πάγων. Μηχανάκι δικό σου έχεις. Διανομίας, ξέρεις τώρα, ε. Delivery. Καλημέρα, λέει. Από τράπεζα σας καλούμε. Πείτε μου, δεν είστε συνεπείς προς τις υποχρεώσεις σας. Αν ήμουν εγώ συνεπείς, εσύ δεν θα για δούλευες τώρα, λέει. Μόλις είδα και τα 2.50 από TMR. Πήγαμε 12. Τι πουλήσε, μαγιονέζα. Και πήγε και 30.000 σχεδόν η μαγιονέζα. Γιατί δεν μου είπες ότι είσαι παντρεμένος με 2 παιδιά. Είμαι ντροπαλός. Άλλη μια σειρά και τέλος και εδώ το Barley. Βγάλαμε πάρα πολύ. Έχουμε μέσα πάνω από
38.000. Κάποιες φορές τρομάζω με τον εαυτό μου. Πότε, όταν περνάω μπροστά από τον καθρέφτη. Τώρα, για να μπω στη σκότηση της Τάισον, θέλω μικρό τρέιλερ, δεν παίρνω με το κανονικό. Τη σκότηση της Αγελάδες. Όχι, Αγελάδες, συγγνώμη. Το μικρό του τρέιλεράκι θα πάρεις. Αυτό δεν παίρνει με το κανονικό, πρέπει να είναι το μικρό. Και θα πάρεις και το μικρό του τρακτέρ. Και θα πάρεις το Fendt. Ναι. Αυτό ναι, αυτό ναι, το τρέιλερ. Ή το GCB. Το τρέιλερ το αυτό, με το πόσο χωράει. Το, το μαύρο εκείνο εκεί. Ναι, όποιο να είναι. Ένα ποδήλατο θέλω, αλλά μην προσπαθήσετε να μου πουλήσετε κάτι μέτριο σε ακριβή τιμή. Θα το καταλάβω, είμαι γνώστης. Ορίστε, αυτό είναι το ωραιότατο. Αυτό δεν έχει τρόπο πάνω του. Θα αποκτήσει. Πότε? Όταν το καβαλήσεις. Αχ, τι να σου λέω τώρα. Πώς το με τσόκοψε έτσι. Κάποτε είχα μια πολύ βαριά ελαφρόπετρα. Αλλά την έχασα. Έγραψα και ένα βιβλίο. Για βάσταχτη ελαφρόπετρα. Πού είναι? Πού είναι? Α, αυτό είναι ο τίτλος. Δεν το καταλαβαίνω από τσούκι τελείως. Φαντάζεσαι πόσο κακό ήταν. Αυτό με το τρόμπα μ' άρεσε, ήταν ωραίο. Σ' άρεσε τρόμπα, ε. Έχει κι άλλο γρασιδοχώραφα ο μάζευτο εδώ στις Αγελάδες, ρε. Θέλει μπάλιασμα το στο επόμενο επεισόδιο. Θα τα φτιάξουμε όλα. Εντάξει, κάναμε πολλή δουλειά σήμερα. Εγώ έκανα 3 χωράφια. Ο Μιχάλης έκανε πατάτες. Ο Κωστής έκανε και το τσαβ. Ο Κωστής έκανε μετά το 7 λίπασμα. Όργωμα, λίπασμα, λάιμ. Ξανά, να κάνει. Ξανά λίπασμα. Δεν έχω κάνει ακόμα σφορά. Τώρα θα πάω να κάνω. Φαντάσου. Α, δεν έχεις κάνει. Τι να κάνω. Πέρασα 2 χέρια fertilizer. Ένα blow και ένα lime. Και ένα lime. Είναι 6,5. Προλάβουμε. Ναι, ναι. Έρχομαι από εκεί να πάρω το... Το σύντερ. Α, ναι, αυτό. Όταν τα γελάδια είναι maxed out. Ωραία, και τα δύο. Δεν παίρνουν άλλο φαΐ, ναι. Οι κότες έχουν ακόμα. Θα τις φουλάρω για καλό και για κακό. Πάω να πουλήσω τώρα. Πρέπει μου ποτέ που έχει βγάλει λίγες ακόμα. Κάτι το πρώτο... Πες το, πρώτο... Δημητριακό. Να γίνει ένας πανικός ωραίος. Να τα κόλπα του Μιχάλη ακολουθώ. Τα χνάρια του Μιχάλη. 8.000 πατάτα. 6 παλέτες. 10.000. Ναι, 6 παλέτες, πόσες έχω. 6. 1.000 λίτρα ψωμί να το πουλήσω. Το έχω πιάσει τώρα μαζί. Ευδώστε και αυτό, αυτού καρτάς. Σιγά. Και 1.000 λίτρα σύριαν, τα πρώτα 1.000. Και 8.000 πατάτα. Και απλά του το τσαποδίκης. Και τα πάει μέσα, ε. Ναι, θα φταρουφίξει από το σουμάντες. Αριστερά όσο μπορείς προς το σλέρι. Το πέρασε, εντάξει. Ωραίος. Και τα πούλησα κιόλας. Ωραίοτατος. Τώρα πουλούνται όλα μαζί. Και πήραμε ένα 15. Καλό. Όσο ωραία. Βγάζει μια παλέτα πέλετ, ρε φίλοι. Ναι. Ωραία, πόσο τέτοιο έχει ρε, βάρος. Τα λάδια λέω. Τα γάλατα. Τα γάλατα, πολύ βάρος ε. Ξέρω, ναι, θέλει μέχρι 3 να πιάσεις. Παραπάνω... 5 έχω πιάσει. Σάρας, έχει πάρει εδώ τι. Τι έχει πάρει το Σάρας. Αυτό το μεγάλο που κουρεύει στα... που κόβει στα δέντρα. Έλα ρε, τι κάνει. Τον σπρώχνω. Δεν έβγαλα το δρόμο. Έχω 2.000 φράουλας. 2.000 oat πρέπει να είναι. Και τα άλλα 1.000 τι είναι τώρα. Σοϊ milk. Το καφέ τι είναι, το πρασινάκι. Το καφέ νομίζω είναι το oat. Σοϊ oat. Το πράσινο είναι το σοϊ. Και το ροζ είναι το κόκκινο η φράουλα. Έχει ένα κόκκινο μπουκάλι, ένα άσπρο και ένα καφέ μέσα. Το μπουκάλι, το περιεχόμενο του. Ξέρω τι είναι. Δεν άμα δεν το δω τώρα, ξέρω να σου πω. Με το χεράκι, άμα πέσει πάνω του να το πι... και καλά να το πιάσει, σου λέει τι είναι. Ναι, σωστά. Το ένα το μπουκαλάκι είναι σόγια, το καφέ, το πράσινο oat. Είναι oat και το κόκκινο και το είναι τέτοιο. Ωραία. Άρα και σόγια κόκκινο είναι. Είναι το ανοιχτό όμως κόκκινο. Ναι, το μπουκαλάκι. Δεν είναι το πράσινο το λαχανί.
Όχι, το λαχανί είναι το oat. Και τα πουλάω εδώ, πόσο θα βγάλουμε 5 παλάτες. 5.000 λίτρα δηλαδή. Όπα, κοστί. Όπα! Για να δούμε. Πήγα να το σφυρίξω και ξέχασα να πατήσω το κουμπί, το που έπρεπε να πατήσω, και μου έφυγε το fertilizer από πίσω, ρε. Το ξεκούμπωσα. 19.000. Έλα, πολύ Οπα, καλό. Ρε. Τα γάλατα, ναι. Τα γάλατα. Ναι. Ένα 5.000. Τα γάλατα σήμερα. Ναι, και πολύ καλό. Παραπάνω. Να φέρω κι άλλο ένα. 20.000 πήρα τώρα. Έχεις πουλήσει πόσες είναι, Μιχάλη. Τρεις φορές. Λοιπόν. Δεν θα τα σπάσω όλα τώρα. Τι? Δεν θα τα σπάσω όλα. Τι σπάς? Τι είναι, Δασάρα? Τι έγινε? Κουτάσος πολύ σε εμάς ερχόταν για τόσο... Τόσα ανάγκη έχει τα 20 ευρώ παραπάνω. Κωστή, να είχα και το ίντερνετ, να είχα και το ίντερνετ, σε απολάμβανα, ήταν καλύτερα. Ρε Τάσο, τόσο τσίφτης είσαι ρε, για 20-50 ευρώ παραπάνω έρχεσαι εδώ κάτω. Αμέ, γι' αυτό πήρε τι λέξε, να κάνει τις διαδρομές. Πάω κάποια στιγμή να βάλω κάτι ζάχαρη στην παραγωγή και βλέπω κάποιον να τρέχει εκεί, λέω τι είναι αυτό. Ξέρω, Τασάρας. Είχαμε 92.000 λίτρα, δεν είναι 20-50 ευρώ όπως είπες. Να, μεγάλη διαφορά. Ναι. Αλλά ο Κωστής εδώ το τερμάτισε. Τι τερμάτισε? Λοιπόν, μέχρι και φλάσκου, αλλά. Για να, να μην έχω, όπως το λένε. Αφού έτρεχα να σε προλάβω, ρε. Εγώ μετά ξέρεις τι έκανα. Λέω, μήπως να έρθω στα πάνω. Δεν σε πιάσω με το... Καινούργιο, δεν το ξαναδεί. Τι έχει κάνει εδώ πέρα, ρε. Κάτι θερμοκήπια, καινούργιο βλέπω. Θερμοκήπια δεν έχουν βάλει. Τι για να πει όλοι δρόμοι. Δεν έχω ξανά αυτόν τον δρόμο εγώ. Πού είστε, ρε. Δεν έχουν. Θα πάρω δρόμο. Τι ξέρω, δεν έχω. Θα του χάρτη κάτι. Έλατε. Όχι, θα πάρω δρόμο. Θα πάρω δρόμο. Πού είσαι, ρε, σε ποιο είσαι. Το καταλάβω, το καταλάβω. Ήρθα τον άλλο δρόμο, εντάξει. Ήρθα το. Ναι, το καταλάβω. Εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί τον έβλεπα λίγο πιο φάρντι αυτό το δρόμο και λέω τι έγινε, ρε γάμο το. Πού είσαι, δεν σε καταλάβω. Ακριβώς, ε. Εδώ, μπέκα στο γράμμα το. Νάτο. Θα το κυνηγήσω, να το πατήσω. Κάνε άκρη, ρε. Ρε, κάνε άκρη. Άλλο φωνιά από εκεί. Ο κόκκινο τάρο. Πού είναι ο Κωστής? Κάτσε να του πλύνουμε λίγο, Ράφα. Κρύβομαι. Έχει βρωμιά. Εντάξει, δεν είναι δάλα, το λέγα. Είναι σε καλή κατάσταση. Γεια σου, Iron King. Γεια σου. Καλώς το. Ρε φραγκοφωνιά, φύγε από εδώ. Κάρλος, κάνει βάκρη, ρε. Πλύντο μου λίγο, γιατί έχουμε να το πλύνουμε από τότε που είχα έρθει εδώ. Κατάλαβα, πριν κάτι μήνες, λέει. Τι μαρσάρι, το μαρσάρι με φρένο. Τι βγάζει, ρε. Κλείσου, ρε. Launch control το κάνει. Με τον diesel στο μαζί. Δεν έφαγε την λάγκα. Εγώ θα κεράσω καφέδες. Πού τους ο καφές? Το θες τώρα. Ε, πότε. Μέχρι να φτάσει, ρε φίλε, θα αργήσει τώρα. Έλα εδώ, να το. Κοίτα, θα το στείλω με drone, ρε. Θα έρθει γρήγορα. Α, ωραία. Σήμερα είχαμε πολλή δουλειά, αλλά τα καταφέραμε. Παιδιά, εμείς στάξαμε. Και αφήσαμε και πράγματα λίγο. Λοιπόν, εμείς θερίσαμε. Έκανα 3 θερίσματα μόνος μου. Ναι. Μιχάλης έκανε κάτι πατάτες. Ο Κωστής κάτι άλλες. Κάτι άλλα χάρβες. Γρασίδια. Και ο Κωστής μετά ξανά έσπηρε λιπάσματα. Λάιμ, γιατί ήθελε και λάιμ. Μπράβο. Στάξαμε. Εμείς βάλαμε τα τελευταία 2 χωράφια με το βαμβάκι, τελειώσαμε με αυτά. Ωραία. Ναι. Και φυτέψαμε 1, 2, 3, 4, 5 χωράφια. Έλα ρε, μόνοι σας είμαι εργάτες. Μόνοι μας. Έλα ρε. Τι έχω πει, δεν μπορεί να το κάνει, να τον απολύσουμε, ξέρεις. Καταλαβαίνετε, και ήταν μια χαρά, ήταν στο τελείο μακρύ, 7 η ώρα είχαμε τελειώσει τα πάντα. Ναι. Τέλειο. Λοιπόν, να δείξουμε την τελευταία φορά το σκορ, να δούμε πώς είμαστε οι ομάδες. Οι άλλοι αντίπαλοι φτάσανε το 12 εκατομμύρια, 12.220. 1.300, μειώσαμε λίγο τη διαφορά από το προηγούμενο. Πολύ καλά. Ισχύει. Πουλήσαμε 900 ευρώ. Και εμείς πουλήσαμε αρκετά. Οπότε και την επόμενη φορά πιστεύω έχουμε ακόμα περισσότερο να πουλήσουμε. Εμείς πιστεύω θα κλείσει σιγά σιγά τη διαφορά. Έτσι θέλω να πιστεύω. Εντάξει. Θα δούμε. Μπα. Ντάλι, άλλο καλά, εντάξει. Κωστή. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Η διαφορά να περάσουν τώρα στις απόκριση καθαρά Δευτέρα.
Έτσι. Α, όχι, είναι 25η, είναι το άλλο. 25η. Είναι πολύ μακριά αυτό. Είναι πολύ μακριά. Συμφωνίε, ρε. Σε πολύ μακριά. Καλά περάσατε στις καταλήτες. Καλά να περάσουμε και θα το... αυτό. Καλά να περάσετε στις 25η τότε, στο τρίμερο. Επίσης, επίσης. Εγώ μια σκήνα απόχρηση έβαλα και τη στολή μου εδώ, την είχα στο... και Λέξ. Κοίτα, ωραίος, ωραίος. Κοίτα, παλικάρι. Ο Χόρσμαν. Εδώ δείχνω στο TLX. Λοιπόν... Αν το έχω φόρτο προφίλ στο... Ήρθα ο Τένεκεμαν. Λοιπόν, έγινε. Τα λέμε. Γεια χαρά, παιδιά. Γεια χαρά σε όλους. Γεια χαρά. Γεια χαρά.